θυμάστε την περασμένη Τρίτη, είπαμε αρκετά, αλλά κυρίως επικεντρωθήκαμε στο πώς η κακοποίηση που υφίστανται κάποιοι άνθρωποι, είτε στη μικρή τους ηλικία είτε σε μεγαλύτερη, τους οδηγεί σε ένα βόλεμα, τη χρησιμοποιούν αυτή την κακοποίηση για να βολευτούν. Και θα ήθελα σήμερα, προτού προχωρήσουμε σε κάτι άλλο, να δούμε τι ευθύνεται. Και όταν λέμε ότι βολεύομαι στην κακοποίησή μου, τι εννοώ, πώς προκύπτει μάλλον, πώς κάποιος μπορεί να μου πει ότι βολεύομαι εγώ με την κακοποίησή μου. Υπάρχουν, Φερρυππίν, άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, οι οποίες από τη μικρή τους ηλικία ακούνε καταφορές των γονέων, μητέρας ή και πατέρα ή και των δύο, γενικά από το περιβάλλον καταφορές, καταφορών, και θα περίμενε κανείς αυτοί οι άνθρωποι να σταθμίσουν τα πράγματα και εφόσον υπέστησαν όλη αυτή την κακή μεταχείριση, να προσέξουν στο μέλλον. Συνήθως, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο ποσοστό, ή να μην πω συνήθως, έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κακοποίησαν από μικροί, προχωρώντας το γάμο, επιλέγουν πάλι τέτοια πρόσωπα που είναι βάναυσα, σκληρά, τους, και κατά κάποιο τρόπο ή λεκτικά είτε και πραγματικά τους κακοποιούν. Κυρίως γυναίκες, λέω, είναι σε αυτή την κατηγορία. Και εδώ έχω ένα σοβαρό προβληματισμό. Είναι τυχαίο αυτό? Δηλαδή, μπορεί να λέει ο άνθρωπος και να διηγείται στο περιβάλλον του, στους γνωστούς, το ότι εγώ μια ζωή με πατάνε κάτω. Αλλά είναι έτσι? Δηλαδή, ο άνθρωπος αφήνεται στην τύχη του και ό,τι συμβεί? Είναι κάποιοι άνθρωποι προνομιούχοι σε αυτή τη ζωή και κάποιοι άλλοι είναι καταραμένοι σε όλη τους τη ζωή? Τους κακοποιούν? Πώς εξηγείτε δηλαδή αυτό? Το έχετε συναντήσει? Για πέστε μας λοιπόν. Αυτό είναι και από τα θέματα που έχει ασχοληθεί λίγο η ψυχιατρική. Με ποια έννοια το λέω? Είναι μηχανισμός άμυνας αυτό του εγώ. Είναι η ταύτιση με τον επιτιθέμενο. Και να δώσω ένα, για να τα κάνω πιο απλά, είναι το λεγόμενο σύνδρομο της Στοκχόλμης. Πώς βγήκε αυτό? Όταν απήγαγαν την κόρη του μεγιστάνα του τύπου, την Πατρίτσια Χίρστ, αυτή τι έκανε? Τελικά συνήψε δεσμό με τον απαγωγέα. Έτσι. Μεγαλύτερη, τρανότερο παράδειγμα από αυτό δεν υπάρχει. Και πολλές φορές βρίσκουμε τους ανθρώπους που έχουν κακοποιηθεί στην παιδική τους ηλικία να διαλέγουν ένα σύντροφο που τους κακοποιεί. Αυτό λέω. Ναι, να, η λεγόμενη... Δεν είναι σύνδρομο με την έννοια ότι βρέθηκα υπό εχμαλωσία, οπότε κάνω τα πάντα για να μην γλιτώσω όσο γίνεται περισσότερο. Δεν το βάζω. Εδώ είναι επιλογή πλέον. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα. Του δημίου. Έτσι. Η αυτοθυματοποίηση. Δηλαδή, κάποιοι, πώς να το πω, αρέσκονται, ειδονίζονται να είναι θύματα. Τι να πω.
Είναι πάντως πολύ σύνηθες στις εποχές Λέτε μας. Το έχει ερευνήσει η ψυχιατρική. Τι συμπεράσματα έχει βγάλει. Τι συμπεράσματα. Γιατί σαν γεγονός το ξέρω κι εγώ. Το σύνδρομο της Στοκχόλμης που είπατε. Αλλά το θέμα είναι τι συμπέρασμα έβγαλε. Δηλαδή είναι οι προσωπικότητες αυτές παθολογικές. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι εκ των περιστάσεων ακριβώς. θύματα. Ακριβώς. Είναι υποψήφια θύματα, είναι έχουν φτιάξει το χαρακτήρα τους έτσι. Για να είναι θύματα, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να πετύχουν έτσι. Να στρέψουν με το μέρος τους το περιβάλλον. Συμφωνούμε απόλυτα. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Άρα, όταν ακούμε ανθρώπους να κλαίγονται, πρέπει κάτι να κάνουμε. Γελάει ο άλλος γιατρός. Για πέστε μας, εσάς σαν γιατρό τώρα, πέστε ότι έρχεται ένα πρόσωπο που έχει κακοποιηθεί, σαν κοριτσάκι ας πούμε. Και επιλέγει πάλι και το σύζυγό της σε αυτό το στυλ. Του πατέρα ή... Το τραβάει το αίμα της δηλαδή. Ναι, εσείς τι θα κάνετε. Υπάρχει, λοιπόν, έχετε παρατηρήσει να θεραπεύεται αυτή η περίπτωση. Ναι, είναι κάθε... Υπάρχουν πολλές μορφές βιασμού οι οποίες θα λέγαμε ότι ταιριάζουν με τους ανθρώπους. Όπως είπα προλίγου, ταιριάζει το τραβάει το αίμα τους. Ναι. Λοιπόν, καθώς θα μιλούσατε, θυμήθηκα το ποίημα του Καβάφη, που λέει «περιμένοντας τους βαρβάρους». Και τι θα κάνουμε χωρίς ναι. βαρβάρους μετά που φύγανε. Δηλαδή, ήταν και αυτή μια λύση. Ναι. Να έχεις δηλαδή, βαρβάρους συνέχεια ναι, για να ασχολείς. Να υποφέρουν. Το να υποφέρουν οι άνθρωποι αναμένοντας τους βαρβάρους ήταν μια λύση. Τώρα τι θα κάνουμε χωρίς βαρβάρους, διερωτάτε. Θέλω να πω ότι είναι αυτό που είπατε, ο μηχανισμός άμυνας και που είπε ο κύριος Στίκογλου, ο μηχανισμός άμυνας για να δημιουργηθεί η ηρεμία στον οργανισμό, στον ψυχικό κόσμο. Άπαξ λοιπόν και κυνηγούμε την ηρεμία, υποχωρούμε σε οτιδήποτε, προκειμένου να επέλθει η ηρεμία και η ειρήνη μέσα μας. Αυτή η κοπέλα η οποία συνήψε, ας πούμε, αυτή με τον επιτιθέμενο, με τον απαγωγέα της, δημιούργησε μία ηρεμία μέσα της με αυτόν τον τρόπο. Και ήταν μια χαρά. Κατασύγασε το αυτός φόβο. Αυτός ήταν ο στόχος. Το φόβο της κατασύγασε. Ναι, ο φόβος ότι θα χάσει την ηρεμία της. Η ηρεμία είναι το παν. Η ευτυχία είναι η ηρεμία. Η γαλήνη. Για να προχωρήσουμε λίγο πιο βαθιά τώρα, να δούμε. Γιατί... Αυτό είναι το πιο βαθύ όμως, ότι η ηρεμία. Ναι, λοιπόν, η ηρεμία προκειμένου είναι το πιο να επιτύχουμε, προκειμένου να επιτύχουμε την ηρεμία, συμβιβαζόμαστε και με τον επιτιθέμενο και ωραία. Με οτιδήποτε. Εγώ τώρα θέλω να πάμε παρακάτω, γιατί όταν εξασφαλίσουμε την ηρεμία στη θάλασσα, έχουμε εξασφαλίσει πρώτα, όχι εμείς ο Θεός, άλλες προϋποθέσεις. Η ηρεμία είναι ένα αποτέλεσμα που έρχεται όταν κατασυγάσει η ταραχή. Η ταραχή όμως, εν προκειμένου, δεν προέρχεται από εξωτερικούς παράγοντες, νομίζω, σε τέτοιες προσωπικότητες, αλλά επιδιώκεται. Την επιδιώκουν δηλαδή οι άνθρωποι την ταραχή, γιατί δεν μπορούν στην ηρεμία. Και όχι μόνο επιδιώκουν την ταραχή, αλλά προκαλούν και ταραχή στο περιβάλλον, ώστε το περιβάλλον να εξεχερθεί, να τους φερθεί με βαναυσότητα, ώστε να κινηθεί ο μηχανισμός αυτός όλος. Δηλαδή, είναι πολύ βαθύτερο το πρόβλημα. Και γι' αυτό καταλήγουμε και πάλι και από αυτό το δρομολόγιο, καταλήγουμε σε αυτό που έχουμε πει αρκετές φορές, ότι για αυτά τα δυσάρεστα, για αυτές τις εκτροπές του χαρακτήρα του εαυτού μας, είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι εμείς. Δεν ευθύνεται κανένας άλλος. Ακόμη και το περιβάλλον μας το κινητοποιούμε με τον τρόπο που μας εξυπηρετεί τον ψυχισμό. Και γι' αυτό βλέπετε,
πάει ένας, ας πούμε, στη δουλειά του και ταράζει όλο το τμήμα, χωρίς να υπάρχει λόγος. Έχει ταραχτεί από κάπου, ας πάει στο γραφείο του, να πιάσει το κεφάλι του και να πει, παιδιά, μην μου μιλάτε γιατί θέλω να ηρεμήσω. Όχι, δεν θέλει να ηρεμήσει. Θέλει να ταράξει όλους. Γιατί αυτή η ταραχή για αυτόν είναι η ζωή. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να αποκτήσουμε μάτια καλύτερα από αυτά που μας προσφέρει η ανθρώπινη παρατήρηση, γιατί δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Συνεχώς δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε με αυτά που συναντούμε μπροστά μας. Ορίστε. Περί μπερδεμένου ψυχισμού. Και ο μασοχισμός δεν είναι μια απλή. Καταλήγει, ναι, να θέλω να βασανίζω τον εαυτό μου. Αλλά γιατί να το θέλω αυτό, αφού δεν έχω δημιουργηθεί για να βασανίζω τον εαυτό μου. Γιατί έκαμα έτσι το χαρακτήρα μου, τον ψυχισμό μου, ώστε να χαίρεται με τον αυτοβασανισμό μου. Είτε σαδισμός, είτε μαζοχισμός, είναι διαστροφή. Ναι, γιατί υπάρχει όμως. Το να λέω ότι ξέρεις είμαι λέμαργος, δεν λέει τίποτα. Πάτερ είμαι λέμαργος, πάτερ είμαι εγωιστής, πάτερ είμαι ψεύτης, πάτερ είμαι αυτό, πάτερ είμαι εκείνο. Ναι, ωραίο αυτό, το είπαμε. Γιατί είμαι ψεύτης. Γιατί είμαι λέμαργος. Γιατί είμαι αυτό, γιατί είμαι εκείνο. Πρέπει να υπάρχει μια αιτία. Δεν μπορεί να είμαι λέμαρος έτσι, χωρίς αιτία. Γιατί λέω ψέματα. Γιατί θέλω να εξαπατώ τους άλλους να κερδίσω. Γιατί φοβάμαι να μην με τιμωρήσουν. Φοβάμαι τις συνέπειες. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί ένας άνθρωπος να λέει ψέματα. Και υπάρχουν και πολλοί τρόποι να κάνεις τον άνθρωπο να μην λέει ψέματα. Να τον βοηθήσεις. Και πρώτα βέβαια να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό σας είπα και στην αρχή ότι πρέπει να μάθουμε να διαρωτώμεθα. Πρώτα για τον εαυτό μας. Έκαμε αυτό, είπα εκείνο. Αντέδρασα έτσι. Γιατί το έκανα. Ορίστε. Ευλογείτε. Μπορούμε μόνοι μας, διαρωτώμενοι, να φτάσουμε στο γιατί. Όχι. Να διαρωτηθούμε. Είναι συνηθισμένο να διαρωτώμεθα. Δεν είναι. Όταν διαρωτηθώ, όταν απορρίσω, όταν προβληματιστώ, θα πάω να βρω τη λύση, τη βοήθεια. Θα πάω να βρω εκείνον που θα με βοηθήσει να προχωρήσω παραπέρα. Εάν δεν διερωτηθώ, δεν προβληματιστώ, ποια βοήθεια να ζητήσω. Γιατί είχαμε πάρει αφορμή από παιδιά που λέγανε, ας πούμε, ότι εμένα με κακοποίησαν, μου φερότανε πολύ βάναυσα, μου λέγανε ότι είσαι χαζός, είσαι ηλίθιος, θα ήμουν μικρός και τώρα πώς θα κατηγορήσω τον εαυτό μου να φτάσω στην αυτομεμψία. Δεν θα είναι σαν να δικαιώνω όλους αυτούς που μου λέγανε ότι είμαι χαζός. Η αυτομεμψία μου δεν θα είναι μια επιβεβαίωση ότι είμαι βλάκς. Έτσι άρχισε η συζήτηση, αν θυμάμαι καλά. Και λέω και πάλι ότι δεν αμνηστεύεται αυτός που κακοποιεί τον άλλο, είτε με λόγια, είτε με έργα, είτε με πράξεις, με αποφάσεις, αλλά δεν αμνηστεύεται και εκείνος που φαίνεται ότι κακοποιεί. Εκτός αν είναι Άγιος,
όπως οι Άγιοι Πατέρες μας, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι οποίοι κακοποιήθηκαν, αλλά και πάλι δεν αδικηθήκανε, αγίασαν με αυτόν τον τρόπο. Και πάλι η κακοποίηση είναι στο σώμα, στην ψυχή δεν μπορεί να σε κακοποιήσει κανείς. Μη φοβήστε, λέει, από τον αποκτηνόντον το σώμα. Φοβήθητε εκείνον που έχει εξουσία να σας βάλει στη γέννα του πυρός, ψυχοσωματικά. Λοιπόν, ποιος μπορεί να μας βλάψει την ψυχή μας? Ποιος μπορεί να μου πει ότι είμαι βλάκας και αυτομάτως να με κάνει βλάκα? Αυτός που θα πετύχει λέγοντας με βλάκα να με ταράξει, απλώς με πληροφορεί ότι ήδη εγώ διαρωτώ με για τη βλακεία μου. Ήδη εγώ προβληματίζομαι και βλέποντας τον εαυτό μου λέω ότι δεν έχω αυτές τις δυνατότητες που χρειάζονται, άρα είμαι βλάκας. Δεν μπορεί να σε πιάσει, να πας στον Αϊνστάιν, ας πούμε, να του πεις βλάκα. Τώρα βέβαια δεν μπορούμε να τον βρούμε, αλλά τότε που ήταν ή έναν που ξέρει ποιος είναι, τουλάχιστον διανοητικά, να του πεις ότι είσαι έτσι κι αλλιώς, θα γελάει. Αυτός που πράγματι έχει τη μύγα, έχει ήδη δηλαδή ο ίδιος μειονεκτικά χαρακτηρίσει τον εαυτό του, αυτός θα αντιδράσει. Ορίστε. Σε περίπτωση που σε πει ο άλλος βλάκα και εσύ είσαι ήρεμος, δεν αντιδράσεις, θα προχωρήσεις ύστερα όταν είσαι μόνος σου να το σκεφτείς? Δηλαδή, και έχει δίκιο. Ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, γιατί με είπε βλάκα, να αρχίσεις να ψάχνεσαι, αυτό ρωτάω. Γιατί να μην το ρωτήσετε τον ίδιο? Με ενδιαφέρει, ανθρωπέ μου, αυτό που είπες. Ναι. Διότι τόσα χρόνια με τον εαυτό μου δεν το είχα καταλάβει. Εσύ μπορείς να μου πεις πώς το κατάλαβες? Γιατί να διερωτηθείτε μόνο σας και να μην ρωτήσετε τον ίδιο? Γιατί μπορεί εκείνη τη στιγμή να βάζεις σε πρώτη θέση την δική σου την ηρεμία, να μην περαιτέρω κάνεις κάτι που μπορεί να ανάψουν και οι δυο, ας πούμε, να αρχίσει να σε λέει αυτός. Άρα δεν με ενδιαφέρει αν είμαι βλάκας. Με ενδιαφέρει αν με προσέβαλε ο άλλος. Όχι, όχι. Εννοώ ότι γιατί με ενδιαφέρει... Γιατί να χάσω εγώ την ηρεμία μου με το να με πει ο άλλος βλάκα? Λέω ότι αυτός τώρα δεν έχασε την ηρεμία του. Αλλά λέω, μπορεί όμως να το σκέφτεται αργότερα, να ρωτιέται ποιος, γιατί ποιος με είπε λέτε, βλάκα. Αυτός που είπε τον άλλο βλάκα ή αυτός που άκουσε την... Αυτός που άκουσε. Αφήστε αυτό που άκουσε. Αυτός που άκουσε εκείνη την ώρα δεν ταράχτηκε. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή λοιπόν, ναι, να γυρίσει και να του πει, πώς το κατάλαβες παιδί μου, με ενδιαφέρει αυτή η άποψη σου. Αυτό θα ταράξει τον άλλον. Πώς το ξέρετε εσείς? Γιατί? Θα τον προβληματίσει βέβαια. Θα εκπλαγεί ότι όχι μόνο δεν αντέδρασε, αλλά του ζητάει και πληροφορίες. Ναι. Θα θεωρήσει ότι τον ειρωνεύεται. Γιατί? Μα δεν θα είναι ειρωνικό του. Με ενδιαφέρει, άνθρωπέ μου, η άποψή σου. Ορίστε. Με ενδιαφέρει η απόψη σου. Νομίζω, Πούλη, ότι δεν έχει σημασία το, η λέξη αυτή καθεαυτή. Δηλαδή, η κίνηση του άλλου είναι που μας δημιουργεί το πρόβλημα. Όλοι οι άνθρωποι, αν συγκριθούμε με κάποιον άλλον, είμαστε βλάκες ως ένα σημείο που ο άλλος προχωρεί περισσότερο, όπως ο άλλος μπορεί να είναι βλάκας ως το σημείο που εμείς προχωρούμε περισσότερο. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, δεν μπορεί να καλύπτει όλο το φάσμα της ανθρώπινης ευφυΐας από την αρχή ως το τέλος. Όλοι μας έχουμε από ένα κομματάκι της ανθρώπινης ευφυΐας. Και όλη η ανθρωπότητα μαζί είναι που συνθέτει την ευφυΐα στον ύψιστο βαθμό, στον υπέρτατο βαθμό. Άρα, δεν είναι, έχει σημασία αυτή καθεαυτή η λέξη, αν θα πει κάποιος, αν θα με πει βλάκα ή δεν θα με πει.
Σημασία έχει ότι αυτός ο κάποιος που με λέει βλάκα ή χαζό ή δεν ξέρω τι, κάνει μία κίνηση να με μειώσει. Κάνει μία κίνηση να με προσβάλλει. Εκεί είναι το δικό μας το πρόβλημα. Εάν εμείς δεν προσβαλόμεθα από την κίνηση του άλλου, γιατί έχουμε τακτοποιήσει τον εαυτό μας, δεν έχουμε και κανένα λόγο ούτε να σκεφτούμε αυτό που μας είπε ο άλλος, ούτε να αναρωτηθούμε αν έχει δίκιο ή δεν έχει δίκιο. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ο καθένας μας μέχρι πού προχωρεί η δική του ευφυΐα και πού υστερεί η δική του ευφυΐα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι εκεί. Δηλαδή, το να μου πει κάποιος, ας πούμε, ότι δεν ξέρω μαθηματικά και να μου πει δεν ξέρεις να κάνεις προσθέσεις κλασμάτων, ξέρω εγώ, γιατί να προσβληθώ, αφού δεν ξέρω. Όσο και να προσπαθήσω να μάθω, δεν ξέρω, δεν μου πάνε, δεν μου ταιριάζουν. Λοιπόν, λέω, πρώτη εγώ θα πω ότι, ρε παιδιά, όταν μιλάτε για μαθηματικά, για άλγεβρα, για φυσική, δεν ξέρω εγώ γιατί, εγώ δεν παίρνω είδηση. Όπως όταν ο άλλος μιλάει για μουσική, ας πούμε, εγώ θα πω, ξέρετε, εγώ είμαι κουφή. Δεν καταλαβαίνω. Εσύ μου λες ότι αυτός έκανε παραφωνία ή ότι αυτός έκανε ένα φάλτσο. Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μια χαρά μου φαίνεται. Τραγουδάει θαύμα. Αφού δεν ακούω, δεν έχω μουσικό αυτή. Άρα, δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να μου πει κάποιος ότι δεν έχεις μουσικό αυτή και εγώ να προσβληθώ. Θα πω, μάλιστα δεν έχω. Το πρόβλημά μας είναι στην κίνηση του άλλου να μας υποτιμήσει. Και αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη φορά είχαμε πει για τα παιδιά που είναι ευάλωτα στους γονείς, επειδή πιστεύουν τους γονείς. Και όταν οι γονείς συνεχώς αποκαλούν με διάφορα ονόματα τα παιδιά, ότι είσαι άχρηστος, είσαι οι διάφοροι γονείς που δεν αφήνουν καν τα παιδιά να αποπειραθούν, να κάνουν κάτι, μια δουλειά, έστω και μια δουλειά στοιχειώδη, δεν έχουν την υπομονή να περιμένουν να μάθουν, να παρατηρούν τα παιδιά πώς κάνουν τη δουλειά αυτή. Να διορθώνουν εκεί που πρέπει να διορθώσουν, να ενθαρρύνουν εκεί που πρέπει να ενθαρρύνουν και να αποθαρρύνουν πάλι εκεί που πρέπει να αποθαρρυνθεί ένα παιδί με τρόπο ιδιαίτερο, ώστε να μην προχωρεί παραπάνω από εκεί που είναι οι δυνάμεις του και να νομίζει ότι είναι και σπουδαίο κιόλας. Λοιπόν, επειδή κάποιοι γονείς με τη συμπεριφορά τους, κλαδεύουν τα παιδιά σε θέματα που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Αν θυμάμαι καλά, αυτό ρωτάγαμε, αυτό λέγαμε την προηγούμενη φορά. Από εκεί άρχισε ότι εκεί δεν τίθεται καν θέμα το παιδί να σκεφτεί όριμα, γιατί δεν έχει την οριμότητα να σκεφτεί ότι ξέρεις, εμένα μπορεί ο αδερφός μου, ας πούμε, στα μαθηματικά που λέμε, να είναι πάρα πολύ καλός. Εγώ δεν είμαι εκεί. Είμαι σε κάτι άλλο. Όταν οι γονείς λένε, κοίταξε τον αδερφό σου που είναι η ευφυΐα, που είναι η αυτή, που είναι και εσύ σε βλάκας, γιατί δεν καταλαβαίνεις τα μαθηματικά, ας πούμε, το παιδί το αχρηστεύουν στη βάση του, δηλαδή στην... πώς να το πω, σαν ένα δεντράκι που δεν το αφήνεις να μεγαλώσει. Δεν μπορείς. Γιατί έχουν αυτή την εξουσία. Για όσο διάστημα κρατάει βέβαια η παιδική ηλικία. Δεν συζητάμε για τη μεγάλη ηλικία. Για την παιδική ηλικία. Αλλά από εκεί νομίζω είχαμε ξεκινήσει ότι αυτό το παιδί θα ξεκινήσει τη ζωή του έχοντας ένα εμπόδιο να υπερπηδήσει που είναι δύσκολο να το υπερπηδήσει. Και πάλι αυτά τα παιδιά δεν είναι όλα ίδια. Δηλαδή, εάν έχει μία αδυναμία στο χαρακτήρα, στην αυτοσυνειδησία, θα του στοιχήσει πολύ περισσότερο, θα το καθυστερήσει δηλαδή στο να ισορροπήσει αντί ενός άλλου παιδιού που δεν έχει τόση πολύ ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάθε μικρό παιδάκι που θα του λένε βλάκα, ηλίθιο, ο αδερφός σου ή η αδερφή σου είναι καλύτερο, ότι αυτό θα υποστεί την ίδια περιπέτεια. Οι γονείς βεβαίως έχουν την ίδια τιμωρία, την ίδια
είναι υπόλογοι για αυτό που έκαναν, αλλά το κάθε παιδί θα αντιδράσει και θα δυσκολευτεί αναλόγως της καταστάσεώς του. Πόσα είναι πολλά αδέρφια και πολλές φορές αυτό το παιδί το οποίο άκουσε τους περισσότερους επένους και τις περισσότερες ενθαρρύνσεις έγινε το πιο προβληματικό, το πιο... με την πιο μειωμένη αυτοεκτίμηση έναντι άλλων παιδιών που δεν είχαν αυτή τη μεταχείριση και είναι μια χαρά. Πολλές φορές δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος γεννάει αυτές τις ευαισθησίες με τις επιλογές που κάνει για να κατοχυρώσει την προσωπικότητά του. Και τελικά την καταστρέφει, δεν την βοηθάει. Ορίστε. Μια και ανεφέρθησαν οι γονείς τώρα, θα πω δύο λόγια. Εγώ ήμουν σε μία σχολή στα νιάτα μου και συναδέλφους και τα λοιπά και υφιστάμεθα ένα είδος εκπαιδευτικού bullying, καψόνι ας το πούμε, υπηρεσιακό. Από όλους τους μαθητές ένας το τραβούσε περισσότερο αυτό το καψόνι. Δηλαδή σαν να το τραβούσε το αίμα του. Όλοι οι ανώτεροι οι οποίοι μας εκπαίδευαν, σε αυτόν πάνω πήγαιναν και ξεσπούσαν. Μας έμεινε στην ιστορία, γιατί στη μνήμη μας μεγαλώσαμε μετά, παντρευτήκαμε, κάναμε παιδιά. Αυτός που τραβούσε το καψόνι έκαμε δύο γιους. Κάποιος συζητώντας μετά, λέγαμε, ξέρεις τι, άκουσα ότι ο γιος του τάδε πήγε σε μια άλλη σχολή εκεί πέρα και υφίσταν το καψόνι και όλοι χτυπάγανε το γιο, το γιο του. Όπως και τον πατέρα του, λες, και το γιο. Λες και ξέρανε, που δεν ξέρανε τίποτα. Βέβαια, πού να ξέρανε. Λες και το τραβούσε το αίμα του και ήταν, το καψόνι δηλαδή το τραβούσε αυτός. Λες και ήταν κληρονομικό. Κατά τη γνώμη μου δεν ήταν κληρονομικό, αλλά κατά την ανατροφή του αντέγραψε την συμπεριφορά του πατέρα του, η οποία, το ήταν, επέλεξε αυτό. Ναι, η οποία ήταν προκλητική. Και φυσικά ο άλλος γιος δεν ήταν, δεν ακούστηκε για τον άλλο γιο τέτοιο πράγμα. Αλλά ο ένας γιος το συνέχισε, ας πούμε, αυτό του πατέρα του, λες και ήταν κληρονομικό. Δεν θα το πούμε κληρονομικό, θα το πούμε ότι αντέγραψε τις ορισμένες ιδιότητες του πατέρα και έτσι, ας πούμε, προκλητικότητα. Στο σώμα, το πήρε και ο ένας και ο άλλος. Ναι. Γιατί είπαμε ότι η κληρονομικότητα είναι στο σώμα, δεν είναι στην ψυχή. Το πήρε το κληρονομικό και το ένα παιδί και το άλλο. Δηλαδή, ο χαρακτήρας του πατέρα ή η ζωή του πατέρα έχει χαραχτεί πάνω στο σώμα του. Όπως και σε εμάς. Κάθε ροπή μας, κάθε κίνησή μας έχει χαραχτεί στο σώμα μας, το οποίο κληροδοτούμε στα παιδιά μας. Εάν τα παιδιά μας τώρα αρκεστούν σε αυτές τις χαρακώσεις και δεν θελήσουν να τις τροποποιήσουν και να χαράξουν αυτές τις δικές τους με τη δύναμη της ψυχής, θα ακολουθήσουν και ναι, φτάσανε οι αφελείς αυτή μια ομάδα αφελών που δυστυχώς είναι πολυπρόσωποι ψυχιάτρων να πούνε από το αποτέλεσμα αυτό ότι τελικά είναι κληρονομικά και δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξεφύγει από την κληρονομικότητά του. Και απ' την άλλη κάνουν επαναστάσεις για να αποτινάξουν τους ζυγούς και τελικά τι κάνουμε, δημιουργούμε ζυγό από τον οποίο δεν μπορούμε να βγούμε αφού το κληρονομήσαμε. Αυτός ο χαρακτήρας που περιγράφεται είναι ο χαρακτήρας του δειλού και μισοκακόμοιρου. Δηλαδή αυτός ο τύπος θα κλαίγεται συνεχώς. Εγώ δεν έχω λεφτά, εγώ δεν έχω αυτό, εγώ έχω εκείνο, εγώ έχω τ' άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι πάμπλουτοι που όλο κλαίγονται. Και άλλοι άνθρωποι που ίσα ίσα παίρνουν ένα μισθό και είναι χαρούμενοι και σου λέει ο πάμπλουτος, αφού εγώ που έχω τόσα κλαίγομαι, φαντάζομαι πώς θα βγάζει αυτός που δεν κλαίγεται. Δηλαδή βγάζουν τέτοια συμπεράσματα οι άνθρωποι κρίνοντας από τον εαυτό τους. Και δεν κάθεται να σκεφτεί τι κλαίγεσαι συνέχεια, μωρέ. Γιατί συνέχεια ελεηνολογείς τον εαυτό σου. Και αυτοί οι τύποι είναι
Ναι. Που προκαλούν ναι. στον άλλο να δώσει ξύλο. Και αντιλαμβάνεται έτσι υποσυνείδητα ότι εκτελεί κάποιο καθήκον, χωρίς να ξέρει ποιο είναι το καθήκον. Τι αυτό. Τι καθήκον είναι αυτό? Ναι, είναι η ομοιότης του με τον πατέρα του. Η οποία δεν νομίζω υποσυνείδητα, μπορεί και να μην το έχει προσέξει ο ίδιος ότι ο πατέρας του φέρεται. Μα αντέγραψε τα ορισμένα χαρακτηριστικά του πατέρα του. Έστω και υποσυνείδητα. Καθοδηγείται από αυτά τα... Πολλές φορές όταν... το έχω δει αυτό. Όταν μοιάζει κάποιος με τον πατέρα ή τη μητέρα του, αντιδρά πολύ εναντίον του προσώπου στο οποίο μοιάζει. Θαυμάζει δηλαδή, είναι σε κόντρα και γι' αυτό να το προσέξετε αυτό. Μην κοντράρετε πολύ τα πρόσωπα που δεν συμπαθείτε, γιατί θα γίνετε ίδιοι. Αυτή η κόντρα φανερώνει ότι γίνεται ο άνθρωπος ίδιος. Ίδιος. Γιατρέ. Βέβαια υπάρχει και τα λεγόμενα μαθησιακά πρότυπα. Όταν κανείς βλέπει ένα συγκεκριμένο τύπο συμπεριφοράς, πολλές φορές τον αντιγράφει. Και πάνω σε αυτό που είπατε, δεν είναι πάντα ο γενετικός παράγοντας. Υπάρχουν και οι λεγόμενοι επιγενετικοί παράγοντες που συνήθως είναι οι περιβαλλοντικοί που μπορούν να υπερκεράσουν τις γενετικές καταβολές. Ναι, γιατί η ψυχή έτσι. Έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη και αν ο άνθρωπος θελίζει κάτι, έτσι. Το πετυχαίνει. Βέβαια. Και πάνω στο bullying, θυμάμαι κι εγώ συμμαθητές μου και στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο που το προκαλούσαν οι ίδιοι. Υπήρχαν άλλοι που λέει, σήμερα σας βλέπω, λέει, είστε πάρα πολύ ήσυχοι. Σαν να λέει, κάντε με ό,τι θέλετε. Κάπως έτσι. Ναι. Ο άνθρωπος που δεν θέλει να προκαλέσει αυτό, το πετυχαίνει. Αυτός ο άνθρωπος που θα προκαλέσει το bullying των άλλων, προκαλεί και τον ίκτο των άλλων. Η συμπεριφορά δηλαδή είναι σε όλα τα πεθεία και σε όλες τις εκφράσεις του ανθρώπου τέτοια. Δευτερογενές σκέλος κέρδος. Βγάζει και το πρωτογενές και το δευτερογενές. Ωστόσο, να προσθέσουμε κάτι άλλο σε αυτό που είπε πριν, Πρεσβυτέρα, ότι αντιδρούμε γιατί, όχι για τα λόγια που θα πει ο άλλος τόσο, όσο για τη διάθεση που έχει να μας προσβάλλει. Όταν κάποιος πει λόγο άσχημο στον άλλον και μάλιστα με τέτοια διάθεση να τον θίξει, να τον υποτιμήσει και να τον προσβάλλει, τότε μαζί με τα λόγια εκλείεται και η ανάλογη ενέργεια, η οποία είναι δαιμονική, διότι καμία ενέργεια του Θεού δεν με βοηθάει να υποτιμήσω και να ευρύσω τον άλλον. Συνεπώς, εκείνη την ώρα έχω καθαρά την ενέργεια τη δαιμονική. Αυτός λοιπόν που εκτοξεύει αυτά και συναντήσει άνθρωπο που δεν έχει καθαρίσει τη συνείδησή του, θα απαντήσει το δαιμόνιο αυτομάτως. Δεν θα προλάβει ο άνθρωπος να σκεφτεί τώρα με υποτιμά, με κάνει εγώ να συγκρατηθώ κλπ. Αμέσως θα αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή είναι συνεννόηση δαιμονίων εκείνη την ώρα. Και γι' αυτό η λύση είναι να καθαρίζουμε όσο μπορούμε την καρδιά μας. Γιατί εκείνη την ώρα δεν ελέγχονται αυτά. Σε προκαλεί ο άλλος με έναν τρόπο τέτοιο, εάν δεν έχεις και εσύ δαιμονική ενέργεια, δεν θα αντιδράσεις.
Γιατί ο Θεός δεν σου δίνει δύναμη να αντιδράσεις, εκτός αν πρέπει να πεις κάτι ουσιαστικό, να αντιμετωπίσεις αυτό που γίνεται. Αλλιώς θα έρθει τέτοια ενέργεια. Δύο ενέργειες που βγαίνουν από δύο ανθρώπους, καταλαβαίνετε τι ατμόσφαιρα δημιουργούν. Και γι' αυτό λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος και σε εκείνο που θα θέλει λύση να συμφιλιώσει εκείνη την ώρα, πρέπει να προσέξει πολύ, σκοπών σε αυτόν μη και εσύ πειραστείς, λέει. Μη μπει σε αυτή την ατμόσφαιρα, δηλαδή τη δαιμονική ενέργεια, τη λένε τώρα οι κοσμικοί και οι αποκρυφιστές, τη λένε αρνητική ενέργεια και την άλλη τη λένε θετική ενέργεια. Αυτά δεν είναι. Δεν υπάρχουν θετικές και αρνητικές. Υπάρχει η ενέργεια του Θεού και η ενέργεια του διαβόλου. Θετική και αρνητική ενέργεια κάνουν σύνθεση στον ηλεκτρισμό και γενικότερα στη φυσική. Ο θετικός και αρνητικός πόλος δημιουργούν συνθέσεις. Εδώ η θετική και αρνητική ενέργεια που λένε είναι τελείως εκτός πραγματικότητος. Μιλούμε για θεία ενέργεια, για ενέργεια του Θεού και ενέργεια δαιμονική. Ορίστε, Νικολάη. Αυτό που είπατε είναι όντως πολύ λογικό και όμως πολλοί Άγιοι Πατέρες έλεγαν ότι άμα ο Θεός θέλει να σου δώσει ταπεινότητα, θα φέρει κάποιον να σε βρήσει. Ναι. Και εδώ έχω ακούσει ότι το πιο κατάλληλα είναι να μην, μέσα σου να μην επηρεάζεις από αυτό που θα σου πει, προκειμένου να μην λάβεις την ταπεινότητα. Αυτό είναι. Γιατί εάν, εκτός αν κάνω λάθος, εξηγήστε παρακαλώ αυτά τα λόγια των Αγίων Πατέρων. Όχι, όχι, ναι. Σωστό είναι αυτό. Ζητάς φερπίση την προσευχή σου, ταπείνωση. Και βγαίνεις έξω από την προσευχή και σε πιάνουν από το πάτο του γυαλού και σου δημιουργούν ένα θέμα και λες τώρα τι είναι, εγώ ζήταγα ταπείνωση ας πούμε και εδώ ήρθε καυγάς. Εκεί πώς θα τον αντιμετωπίσεις. Ταπείνωση δεν είναι να πάμε να την πάρουμε από το σούπερ μάρκετ έτοιμη να την χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να κερδιθεί. Η ταπείνωση, λένε οι πατέρες μας, δίδεται στους ταπεινούς. Η πραότητα στους πράους. Τι θα πει αυτό. Πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που ζητάμε. Η ταπείνωση τι είναι τελικά. Είναι κάτι δύσκολο. Ο μόνος εχθρός της ταπεινώσεως είναι όταν ο άνθρωπος θέλει να διακριθεί από το Θεό. Να ξεχωρίσει από το Θεό. Σαν κάτι σπουδαιότερο από το Θεό. Εάν ο άνθρωπος δεν θεωρεί τον εαυτό του σπουδαιότερο από το Θεό, γιατί δεν θέλει να μείνει στο Θεό. Γιατί θέλει να πει κάτι παραπάνω από αυτά που έχει πει ο Θεός. Γιατί θέλει να διδάξει κάτι παραπάνω από αυτά που δίδαξε ο Θεός. Γιατί δεν ελέγχει αυτά που διδάσκουν οι άλλοι εκτός του Θεού. Αυτή είναι ταπείνωση. Ο γέροντάς μας αυτό έλεγε ταπείνωση. Θα σας λένε οι άνθρωποι ότι είστε υπερήφανοι, αλλά θα πείτε εσείς το λέτε αυτό ταπείνωση, εμείς το λέμε το λέτε υπερηφάνεια, εμείς το λέμε ταπείνωση. Το να ελέγχεις τον σοφό, τον νομιζόμενο σοφό που διδάσκει αντίθετα από τον Θεό είναι ταπείνωση. Οι άνθρωποι το λένε υπερηφάνεια αυτό. Ορίστε. Το να ελέγχεις τον νομιζόμενο σοφό επειδή λέει αντίθετα από τον Θεό είναι ταπείνωση. Δεν είναι υπερηφάνεια. Ο κόσμος που θα σε δει θα πει ποιος είσαι εσύ, βρε,
Έχεις εσύ τα φόντα και τους τίτλους να ελέγξεις αυτόν? Βεβαίως και τα έχω. Γιατί τα φόντα δεν είναι δικά μου, είναι του Θεού. Εφόσον αυτός λέει αντίθετα από το Θεό, για μένα δεν είναι τίποτα. Αυτή είναι ταπείνωση. Ο κόσμος τη λέει περηφάνεια όμως. Πρέπει. Αυτοί που διδάσκουν αντίθετα από το Θεό, δεν τους ελέγουμε. Τι θα κάνουμε? Ταπείνωση είναι να μη μιλάς. Ταπείνωση είναι να μην θεωρείς τον εαυτό σου ότι είπε κάτι ή έγραψε κάτι που δεν έχει γραφτεί. Γιατί ό,τι μπορεί να σκεφτεί ο άνθρωπος μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, να πει να το γράψει, είναι ήδη γραμμένο. Το ξέρετε αυτό? Είναι γραμμένα όλα. Μπορεί εμείς να διευκρινίσουμε κάτι, να τονίσουμε κάτι περισσότερο σε κάθε περίσταση που είναι απαραίτητο. Αλλά δεν υπάρχει τίποτε που δεν είναι γραμμένο. Άρα λοιπόν τι καυχάσαι? Ότι είσαι συγγραφέας, ότι είσαι σοφός, ότι είσαι διανοητής, ότι είσαι κάτι. Μόνο άμα θέλεις να στραφείς εναντίον του Θεού και αντίθετα από το Θεό, θα επινοείς αχλαμάρες, οι οποίες και αυτές έχουν γραφτεί, αλλά με άλλο τρόπο. Γιατί και οι σαχλαμάρες που λέγονται, όλες είναι γραμμένες. Δεν μπορεί να επινοηθεί σαχλαμάρα που δεν έχει γραφτεί. Γιατί ο διάβολος ό,τι έχει το λέει και το διδάσκει στους ανθρώπους του. Δεν κρύβει μερικά να τα πει σε άλλη εποχή. Τα ραδιάζει όλα για να κατακτήσει. Για δείτε όλο τον ανθρώπινο πολιτισμό όταν δεν ακολουθεί τις οδηγίες του Θεού, να δείτε ότι είναι πανομοιότυπο. Καμία πρωτοτυπία δεν υπάρχει. Στους ανθρώπους του Θεού παρατηρείται η πρωτοτυπία, γιατί οφείλεται στο Θεό που ο λόγος του δεν έχει τέλος. Δεν εξαντλείται. Και παρότι μπορείς να πεις και να γράψεις και να διδάξεις αυτά που έχουν χιλιοϋποθεί, φαίνονται καινούρια. Αλλά αυτό οφείλεται στο Θεό. Που ο λόγος του είναι πάντοτε κενός, με αλφαγιώτα, καινούριος. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να εξετάσει τον εαυτό του εάν και κατά πόσον έχει καθαρίσει τη συνείδησή του. Γιατί πάλι η μόνο δεν είναι προς σάρκα και αίμα, αλλά προς τα σαρχά στους κότους. Δεν αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο απλό που θέλει να σε πειράξει. Το πείραγμα αυτό έχει ενέργεια. Όπως και ο καλός λόγος που θα πει κάποιος έχει την ενέργεια του Θεού μέσα. Και επίσης μπορεί κάποιος να πει ένα καλό λόγο με ζήλια ή φθόνο κρυμμένο και να εκτοξευθεί δαιμονική ενέργεια εκείνη την ώρα. Και γι' αυτό η βασκανία προκαλείται και με τα καλά λόγια τους επένους και με τις ύβρις και τις κατάρες. Μα εγώ δεν είπα τίποτε κακό, ναι, δεν το πες, δεν είπες κακά λόγια, αλλά τα πες με κακή διάθεση. Τα είπες με φθόνο, με αυτή, με ζήλια εκείνη την ώρα. Μα ζηλεύω το καλό. Και δεν το αποκτάς και ζηλεύεις τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και από όλη αυτή την ιστορία ξεκινάει μία ατέλειωτη σειρά
λογισμών, πώς θα αντιμετωπίσω με τους λογισμούς τους ανθρώπους, πώς θα σταθμίσω τα πράγματα, πώς θα σταθμίσω τα εγκόμια των άλλων, πώς θα αντιμετωπίσω τις ύβρις και τις προκλήσεις και τα ταπεινωτικά λόγια των άλλων. Σε ποιους ανθρώπους δεν θα δώσω σημασία όταν μου πούνε κάτι που σε ένα τρίτο θα φανεί υποτιμητικό, γιατί εγώ συμπαθώ αυτόν τον άνθρωπο και τα λόγια του προσπαθώ πάντα να τα ερμηνεύω με καλό τρόπο, ότι το είπε για αστείο, το είπε έτσι, το είπε αλλιώς. Ενώ αν μου πει τα ίδια λόγια ένας άλλος, θα πω, κοίταξε, με μισεί αυτός, με περιφρονεί. Βλέπετε λοιπόν ότι μέσα από όλα αυτά τη διαστροφή του χαρακτήρα αρχίζουν και τρέχουν πολύ παραπόταμοι. Και είναι δύσκολο να τους ελέγξει ο άνθρωπος. Και πολύ δυσκολότερο να τους αναχαιτήσει. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι ο Άγιος Χρυσόστομος μας βοηθάει πάρα πολύ σαν ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής, μας βοηθάει πάρα πολύ. Και με αυτά τα λόγια να κλείσουμε και το κεφάλαιο της αυτομεμψίας που το είχαμε συστήσει και τις Κυριακές με άλλη διάσταση με τον Αββά Δωρόθεο αλλά και με τον Άγιο Χρυσόστομο και να θυμηθούμε πόσο και οι αρχαίοι μας πρόγονοι αγωνίστηκαν προ Χριστού, αγωνίστηκαν για να πετύχουν αυτή την αυτομεμψία που είναι τελικά ηρωισμός παλικαριά, είναι η προϋπόθεση για να γίνει ο άνθρωπος σωστός. Αυτό που είπε ο Θεός μας στον Ιώβ, στήθιος άνθρωπος. Σου είπαν τόσα εναντίον σου. Έχεις υποστεί άπειρα, ναι. Στάσου, στήθιος άνθρωπος, να αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα που είμαι εγώ, λέει ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλη πραγματικότητα. Εμείς θεωρούμε πραγματικότητα αυτά που μας συμβαίνουν, τα πράγματα στη ζωή. Πραγματικότητα είναι μόνο ο Θεός. Να θυμηθούμε τον Ορέστη από την αρχαιότητα. Θυμάστε που τον είχαν καταραστεί οι θεοί, που σκότωσε τη μητέρα του, την Κλυτεμνίστρα, και τον κυκλώνανε οι ερηνίες, τον είχαν καταπνίξει και δεν μπορούσε να λυτρωθεί. Και τότε ο Απόλλωνας τον λυπήθηκε και μεσολάβησε στους θεούς και λέει, δεν φταίει αυτός, λέει. Με επιταγή των θεών έκανε τη δολοφονία. Και ενώ τα ακούει τη συνηγορία από έναν θεό, ας πούμε, πετάγεται και λέει, όχι, εγώ τη σκότωσα τη μητέρα. Με δική μου πρωτοβουλία. Και από ερηνίες έγιναν ευμενίδες μετά. Μετεστράφησαν δηλαδή όλες αυτές οι τύψεις σε ευμένεια προς αυτόν τον άνθρωπο που αρνήθηκε τη συνηγορία του Θεού και πήρε πάνω του όλο αυτό το έγκλημα. Όταν βλέπουμε λοιπόν ανθρώπους προ Χριστού, συμπατριώτες μας Έλληνες, να φέρονται με αυτόν τον τρόπο,
δεν πρέπει και εμείς να δεχθούμε ότι κι αν συνηγορούν οι Άγιοι, συνηγορεί η Παναγία υπέρ ημών, ότι δεν ευθύνεται αυτός. Έφταξαν οι γονείς του, φταίξαν το περιβάλλον του, οι δάσκαλοι του, οι ιερείς που είχε, δεν του δώσαν το παράδειγμα να πει. Όχι, εγώ έφταξα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα είναι όνειρα που διαλύονται. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Όταν σταθεί ο άνθρωπος πραγματικά με όλες τις δυνατότητες που του έδωσε ο Θεός, να σταθεί να πει «Ναι, αυτός είμαι εγώ, αλλά εσύ είσαι ο Θεός και σένα θέλω. Δεν θέλω αυτό τον εαυτό». Εύχομαι όλο αυτό το διάστημα των Αγίων ημερών, γιατί είναι σήμερα η τελευταία σύναξή μας προ του Πάσχα, να το αξιοποιήσετε όσο γίνεται καλύτερα και να προσεύχεστε και για μας που έχουμε αυτό το δύσκολο έργο να μιλάμε για τα θεία πράγματα χωρίς να τα έχουμε κάνει πράξη ακόμη. Όσοι θα είστε εδώ στην Αθήνα και συναντηθούμε την Κυριακή, θα τα πούμε και την Κυριακή.